Αμύγδαλο με από πάνω ζαχάρι. Σας αυτά όμως είναι και τα άλλα κουφέτα, τα κακά. Τώρα τα της χαράς τα κουφέτα, γιατί πάμε για τις λύπεις. Της χαράς, ναι. Έχει λευκά. Μέσα, είναι σαν βότσαλα καταρχάς, είναι πολύ ωραία τα καινούρια. Ναι, αυτά τα βότσαλα είναι για βάφτις, παιδιά. Εγώ σε γάμο θέλω τα κλασικά, τα λευκά. Κουφέτα, γάμου. Έχουν μέσα στρατσιατέλα, μάγκο. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι κουφέτα. Τα έχεις ψάξει κι εσύ τα κουφέτα. Πολλές πληροφορίες. Διαβάζω, παιδί μου, τη δούκισα. Γιατί είναι τα ψάχνω. Να σας πω εγώ λοιπόν για κουφέτα που ξέρω. Έχει, υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν. Τα οποία είναι για βάφτιση πιο πολύ. Το χρυσό κουφέτο ολόκληρο. Εγώ μην τα παλώτα. Έχει δίκιο. Τα πολύχρωμα ροζ, μπομπόν, μπλε και αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα για βάφτιση ή για πάρτι. Για το γάμο παίρνει μόνο αμυγδάλου. Λευκά ρε παιδιά παίρνει. Για γάμο στη θάλασσα. Όχι βρε γάμο. Δηλαδή ρε παιδί, αν πάρει γάμο στο βουνό θα πάρει πράσινο. Ωρε παιδί μου, να σα φωνάξουμε καλεσμένου και να σχολιάσετε από το κουφέτο μέχρι το τι φοράει η νύφη. Να σα πω Παναγιά μου, να σα πω κάτι να γελάσετε. Να μείνουμε στη Δούκισα. Δούκισα. Μην ακούς κανένα. Το κουφέτο είναι το κουφέτο το παραδοσιακό για το γάμο. Άσε τις πα... Άσε τις άλλες γεύσεις. Άσε τις άλλες γεύσεις. Αυτό εννοούσε. Άσε τις άλλες γεύσεις. Άσε τις άλλες γεύσεις. Και προχώρα στο παρασύνθημα που θα μου κεράσει αυτά τα πράγματα. Παιδιά, πάντως, εγώ αυτό που βλέπω σε αυτό το κορίτσι και θέλω να το αναδείξω είναι ότι παρά το βεβαρημένο της πρόγραμμα ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμα και τα κουφέτα. Θέλει, δεν πάει να τα παραγγείλει τηλεφωνικά, βάλε μου αυτό που είναι κλασικό. Θα πάει να τα δει. Πήγε εκεί. Εγώ δεν πήγα να τα δω, ρε παιδιά, τα κουφέτα, τα παρήγγειλα τηλεφωνικό. Γιατί πήρε αμυγδάλι. Να σα πω κάτι να γελάσετε όμως. Μα εννοείται τηλεφωνικό στο παραγγείλει. Όχι, βλέπει τη δούξα, δεν ζηλεύει. Να... Και πρέπει να όχι, θα σα πω κάτι να γελάσετε. Κουφέτα, ναι. Λοιπόν, όταν τελείωσε ο γάμο, είχαν περισσέψει λίγα κουφέτα από αυτά που μπήκαν στο δίσκο. Και δεν μου πήγαινε να τα πετάξω γιατί λέω είναι τα κουφέτα του γάμου. Και τα έχω ακόμα στην κατάψυξη. Γιατί δεν τα βάλεις κάτω από το μαξιλάρι. Συγκατάψυξη. Φέρα μας να τα δούμε αύριο να δούμε. Να πούμε ποιο θα παντρευτείς. Δεν μου πάει να τα πετάξω γιατί τα θεωρώ ότι είναι. Θα τα βγάλει η κόρη σου. Τι βάζεις κάτω από το μαξιλάρι και βλέπεις ποιο θα παντρευτείς. Αυτά του δίσκου. Αλλά μου είχαν περισσέψει ένα κουτάκι. Αλλά και πάλι που ήταν παραγγελία για το γάμο. Να δοκιμάσουμε να πούμε στη δούξα ποιο να διαλέξει. Θα φάζα την κατάψυξη από το 11. Γιατί την πειράζει μόλι την κατάψυξη. Είναι 7. Έχουν περάσει 6 χρόνια θα τα φάω. Στην κατάψυξη είναι. Εντάξει. Εσύ θα τα φας. Θα σου φέρω 2-3 αύριο. Ο Θεός βοηθός. Να είναι το υγεία σε επιφυλακή.